Μπορεί οι λοιμοξιολόγοι να έκρουαν αρκετές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα καμπανάκι για περιορισμένα άτομα στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και οι υπουργοί της κυβέρνησης να προειδοποιούσαν πως οι αρχές θα είναι αυστηρές με τους παραβάτες. Ωστόσο, κάποιοι αγνόησαν και μάλιστα επιδεικτικά συστάσεις και υποδείξεις. Το γιορτινό τραπέζι στο σπίτι ενός Ηρακλιώτη εξελίχθηκε απρόβλεπτα, καθώς οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που συγκεντρώθηκαν ήταν περισσότερα από 9 και επέβαλαν πρόστιμο 3.000 ευρώ στον διοργανωτή του γλεντιού. Από την παραμονή των Χριστουγέννων, οι έλεγχοι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης είναι εντατικοί. Οι εντολές που έχουν δοθεί από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σαφείς και τα κλιμάκια που βρίσκονται καθημερινά σε κομβικά σημεία ελέγχουν όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους του νησιού μετά τις 10 το βράδυ. Καλησπέρα, κύριε, χρόνια πολλά. Κατά το χρόνο γενικής απαγόρευσης από 22.00 μέχρι 5 για τις ημέρες που προβλέπει ο νόμος επιτρέπεται μόνο για όσους εργάζονται ή για νοσοκομείο ή για ιατρικούς λόγους και σε μια πολύ έκτακτη περίπτωση. Τα κλιμάκια των αστυνομικών που διενεργούν ελέγχους έρχονται συχνά αντιμέτωπα με τις δικαιολογίες των πολιτών που συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι, μαζί με τις ευχές, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παίρνουν και τη σχετική κλίση με το πρόστιμο των 300 ευρώ. Συνολικά 61 πρόστιμα επιβλήθηκαν χθες για άσκοπες μετακινήσεις. 22 στο Ηράκλειο, 21 στα Χανιά, 11 στο Λασίθι, 3 στο Ρέθυμνο και 4 στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Βρίσκονται κλιμάκια σε όλη την πόλη των Χανίων, όπου διενεργούν εντατικούς ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων για την γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, με τον καλό καιρό να ευνοεί τις βόλτες, κάποιοι κινήθηκαν χωρίς να φορούν την προστατευτική μάσκα. Συνολικά βεβαιώθηκαν 16 πρόστιμα. 7 στο Ηράκλειο, 7 στα Χανιά και 2 στο Ρέθυμνο. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει προειδοποιήσει ότι οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου με στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού.